Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο εδώ στις τηλεοπτικές σειρές και πάμε να παρακολουθήσουμε τι θα δούμε στα νέα επεισόδια της σειράς «Ο Παράδεισος των Κυριών». Η Γεωργία μιλάει με τον Μπάρι, ο οποίος της λέει ότι δεν θυμάται τίποτα. Την παρακαλάει να φύγει μακριά του για να προστατεύσει τον εαυτό της και το παιδί. Αρχίζει να πιστεύει ότι είναι πιο επικίνδυνος από ό,τι πραγματικά ξέρει. Η Γεωργία το δέχεται και με πόνο φεύγει. Την ίδια στιγμή, ο Ρένος και ο Στέφανος περνάνε μαζί τα Χριστούγεννα. Όμως, το πρωί όταν ο Στέφανος τον πλησιάζει, την ώρα που κοιμάται και του χαϊδεύει το πρόσωπο, ο Ρένος ξυπνά και γίνεται έξαλλος. Του λέει να σηκωθεί να φύγει και να μην τολμήσει να τον ξαναπλησιάσει. Έτσι, ο Ρένος γίνεται κομμάτια. Στο μεταξύ, η Μιράντα, απελπισμένη, θέλοντας να κόψει τον Τίνο κάθε ελπίδα επανασύνδεσης, του επιβεβαιώνει το ψέμα του Φώτη. Ότι είναι ζευγάρι και ότι είναι και πάλι μαζί. Παράλληλα, ο Σίμος προσπαθεί να πείσει την Αμαλία να βοηθήσει την Έλλη, καταγγέλλοντας και η ίδια στην αστυνομία το βιασμό της από τον Μπάρι. Η Αμαλία πηγαίνει και συναντάει την Έλλη, η οποία συνεχίζει να παίζει το ρόλο της με επιτυχία. Την πείθει για το πόσο σημαντικό είναι να υποστηρίζουν η μία την άλλη και να καταγγείλουν τον Μπάρι έτσι ώστε να προστατεύσουν τις υπόλοιπες γυναίκες. Την ίδια στιγμή όμως ο Μπάρις αποφυλακίζεται μέχρι τη δίκη. Η Βικτόρια και ο Χρήστος προσπαθούν να ξυλώσουν τον Σωτήρη και βρίσκουν τρόπο μέσω του Δημοσθένη που αρχίζει να τον πλησιάζει. Η Βικτόρια πηγαίνοντας να ερμήσει τον Αποστόλη, ο οποίος είναι έξαλλος που δεν αποφυλακίστηκε. Την ίδια ώρα, ο Χριστόφορος είναι αποφασισμένος να κλείσει τον Μπάρι στη φυλακή και να πάρει την κηδεμονία του παιδιού της Γεωργίας και του Άγη. Δεν πρόκειται να ανοιχθεί ο εγγονός του να μεγαλώσει στα χέρια ενός βιαστή, θα πει στη Γεωργία, η οποία όμως του δείχνει ξεκάθαρα ότι δεν είναι διατεθειμένη να ανοιχτεί τις απειλές του. Αν μας βλέπετε πρώτη φορά, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε το καμπανάκι για να σας έρχονται οι ενημερώσεις μας. Αυτά για σήμερα, τα λέμε στο επόμενο μας βίντεο.